Συντρόφισσα, Γιάννη μου. Λοιπόν, συντρόφισσα και σύντροφοι. Ξέρω ότι οι προηγούμενες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Η χτεσινή μέρα ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω επίσης ότι τα πιο δύσκολα είναι πίσω μας. Και από αύριο μπορούμε να χαμογελάσουμε όλοι και όλες μαζί, γνωρίζοντας τις δυσκολίες θα τις ξεπεράσουμε όλοι και όλες μαζί. Γιατί αριστερά και ο προοδευτικός κόσμος είναι για τα δύσκολα, γιατί εμείς είμαστε για τα δύσκολα και γιατί όλοι, όσοι και όσες απαξιώθηκαν, στοχοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, βρίσκονται εδώ, βρίσκονται και έξω από αυτή την αίθουσα φυσικά, παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τις εργασίες μας μέσω Zoom και προσμένουν σε πολύ καλύτερες μέρες. Και αυτές τις μέρες και αυτό το κόμμα θα το χτίσουμε ξανά και θα το ενδυναμώσουμε και θα το ενισχύσουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι και ο μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε την επόμενη περίοδο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη μας, στους συνέδρους μας που ήρθαν από όλη την Ελλάδα, σε όσους παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τις εργασίες μας μέσα από Zoom, στους ανθρώπους που δυσκολεύτηκαν και περιμένανε ώρες χτες για να μπουν, για να μπουν μέσα στο συνέδριό μας. Θέλω αυτούς να τους ευχαριστήσω και να τους ζητήσω συγγνώμη και εκ μέρους όλων αυτών που τραμπούκιζαν χτες επί ώρες τους συντρόφους μας και δεν τους αφήνανε να μπουν μέσα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και τις εθελόντρες που δούλεψαν και ξενύχτησαν, στους εργαζόμενους του κόμματος που δεν έχουν κλείσει μάτι όλες αυτές τις μέρες για να τους λιβωρούν στα κανάλια με ψέματα. Σε όλους αυτούς. Σε όλους αυτούς οι οποίοι απαξίωσαν και κατασυκοφάντησαν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και τα στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα, λέγοντάς τους ότι πήραν τις θέσεις που πήρανε επειδή χρηματίστηκαν, θέλω να σας πω ότι κάποιοι κρίνουν εξιδίων τα αλότρια, γιατί έτσι έχουν μάθει να σκέφτονται. Εμείς όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι και ποτέ δεν σκεφτήκαμε έτσι. Οπότε να γνωρίσουν πάρα πολύ καλά ότι με τις απειλές και τους εκβιασμούς όλο αυτό το διάστημα μας ενδυνάμωσαν ακόμα περισσότερο. Τέλος, έχω να σας προτείνω μια ανακοίνωση την οποία θα ήθελα να εγκρίνει το συνέδριό μας και μία πρόταση για την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος. Ξεκινάω από την ανακοίνωση, μπορώ να την πάω και στο Προεδρείο στη συνέχεια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες για την Προεδρία του κόμματος και η πολιτική απόφαση. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασελάκη, καθώς και το οργανωμένο σχέδιο που είχε εξηφάνει εδώ και καιρό. Αφού απέτυχε να παρεμποδίσει την έναρξη του συνεδρίου, αποχώρησε χωρίς καν επιδιώξει να συμμετάσχει στην ψηφοφορία, ομολογώντας έτσι ότι δεν είχε την πλειοψηφία των συνέδρων με το μέρος του και ότι όλα όσα υποστήριξε περί του αντιθέτου τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια επικοινωνιακή επιθετική προπαγάνδα. Άλλωστε, η ανακοίνωση του νέου κόμματός του, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, παρότι το διέψευδε υποκριτικά. Ο Στέφανος Κασελάκης, το μόνο που έκανε στη χθεσινή ημέρα ήταν ένα επικοινωνιακό σοου έξω από το χώρο του συνεδρίου, με συνεχείς ψευδές δηλώσεις και προβοκάτσιες που έπεσαν όλες στο κενό. Γιατί στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να αποδεχτεί ο Στέφανος Κασελάκης. Είχε έτοιμο το ανταγωνιστικό κόμμα εδώ και ημέρες και την ώρα που δήθεν διαμαρτυρόταν εκτός του συνεδρίου, είχε έτοιμη την ανακοίνωση και τα γραφεία του νέου κόμματος. Όλα όσα έγιναν χτες με τους τραμπουκισμούς και τις συλλεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο. Όπως καμία σχέση δεν έχει με την αριστερά, όπως αποδείχτηκε και ο Στέφανος Κασελάκης. Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που έθεσαν υποψηφιότητα και εκλέχτηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν νοείται να αναξαρτητοποιηθούν χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους στο κόμμα. Και πολύ περισσότερο δεν έχουν καμιά πολιτική και ηθική νομιμοποίηση να υπονομεύσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία έδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο λαός με την ψήφο του στις βουλευτικές εκλογές.
Για αυτή τους την προσπάθεια, ο Στέφανος Κασελάκης που την ενορχιστρώνει, αλλά και όσοι και όσες την πραγματοποιήσουν, θα κριθούν και θα προδοκιμαστούν σκληρά από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από τους αριστερούς προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα προχωρήσει μπροστά, συγκροτημένα, με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα. Με αταλάντευτη πίστη στις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, που όχι μόνο δεν είναι ξεπερασμένες, αλλά είναι επίκαιρες όσο ποτέ. Με σαφή, πιστό, προγραμματικό λόγο, με μια συγκεκριμένη και συνολική πρόταση για την προοδευτική κυβερνητική αλλαγή. Θα ανασυγκροτηθεί και θα γίνει πιο ισχυρός για να δώσει και να κερδίσει τις μάχες για την ανατροπή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών της. Για την αναγκαία προοδευτική αντεπίθεση και την απαραίτητη κοινωνική και πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση. Και τέλος, μια πρόταση η οποία είναι εντελώς απαραίτητη και αναγκαία για την επόμενη μέρα του κόμματος και εν όψη και των προεδρικών εκλογών, προτείνω το συνέδριο να εξουδοτήσει την πολιτική γραμματεία και το οργανωτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση των ομαχιακών επιτροπών και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συντεταγμένη πορεία του κόμματος εν όψη της εκλογής Προέδρου.